των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Κοιτάξτε, η προοδευτικότητα είναι μια σύνθετη λέξη, μια σχετική, ας πούμε, έκφραση, αλλά πιστεύουμε εμείς ότι οι δημοκρατικές δυνάμεις γενικότερα, ενωμένες, θα κερδίσουν τις εκλογές της δευτεροβάθμιας οργάνωσης των αγροτών. Κατά συνέπεια θα σχηματίσουμε μια διοίκηση και με αυτή την έννοια την εννοώ προοδευτική, η οποία θα στέκεται κοντά στα προβλήματα και της οργάνωσης και των αγροτών. Είναι μια πρώτη εκτίμησή μου, την οποία θεωρώ ότι θα γίνει και πράξη. Πιστεύω ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ωστόσο, παραμένει το πρόβλημα της κομματικής αντιπαλότητας, που ξέρουμε όλοι ότι πόσα δεινά φέρνει. Νομίζετε ότι θα μπορέσει να ξεπεραστεί αυτό με την νέα διοίκηση? Κοιτάξτε, η κομματική αντιπαλότητα φτάνει μέχρι την ημέρα των εκλογών. Από εκεί και πέρα πλέον είμαστε υποχρεωμένοι όλοι τις κομματικές μας ταμπέλες να τις χρησιμοποιήσουμε οπουδήποτε αλλού εκτός από αυτήν την οργάνωση. Από αυτή την δύσμηρη, ειλικρινά, οργάνωση, η οποία με αυτόν τον κομματισμό έχει τραβήξει πολλά και ελπίζω να μην τραβήξει παραπάνω. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι αυτή την, αν φυσικά εκλεγώ, αν φυσικά με τιμήσει ο κόσμος, ότι αυτή την κομματική ταμπέλα θα την κάνω στην άκρη και δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ, παρά μόνο θα υπηρετήσω και τον αγρότη και την οργάνωση. Πιστεύετε ότι σε αυτό θα έχετε συμπαράσταση από τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου? Γιατί δεν αρκεί ένας να επιθυμεί κάτι τέτοιο, πρέπει όλοι μαζί να έχουν σαν κοινό στόχο κάτι ανάλογο. Θα έχετε συμπαράσταση από τους άλλους? Τα σημεία πλέον των καιρών μας κάνουν να οδηγηθούμε πλέον σε αυτές τις λύσεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του κομματισμού. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια. Οι μέρες είναι δύσκολες και για τον αγρότη. Οι εξελίξεις είναι ακόμη δυσκολότερες. Και όταν λέω εξελίξεις, εννοώ και τις διεθνείς εξελίξεις και εξελίξεις οι οποίες απορρέουν από την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής και από τη συμφωνία της ΓΑΤ. Και κατά συνέπεια όλοι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σφιχτοί, πάρα πολύ κοντά στα προβλήματα, προκειμένου να τα λύσουμε και προκειμένου να δουν κάποιες καλύτερες μέρες ο αγροτικός κόσμος, κυρία της Ροδόπης. Κυρία, και αναφερθήκατε στα προβλήματα, να έρθουμε και σε ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο νομός μας αλλά και η Ελλάδα γενικότερα αυτή την εποχή, και είναι το πρόβλημα το καπνικό. Ήδη είχαμε μέχρι τώρα τις πολύ σοβαρές κινητοποίησεις των καπναπαραγωγών, υπήρξαν κάποιες υποσχέσεις για διευθέτηση από τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Μωραΐτη. Ωστόσο, συνεχίζονται οι κινητοποίησεις, υπάρχουν κάποιες απειλές για επαναποκλεισμό των εθνικών οδών. Πώς βλέπετε το πρόβλημα αυτό? Με το ζήτημα του καπνού και ειδικότερα του καπνικού, αν και δεν είμαι ειδικός με την έννοια ότι δεν καλλιεργώ καπνό, κατά συνέπεια οι καλλιεργητές ξέρουν καλύτερα το πρόβλημα, αλλά σίγουρα μπορώ να κάνω μια γενική θεώρηση των πραγμάτων, με την έννοια ότι το καπνικό σίγουρα αντιμετωπίζει προβλήματα και θα αντιμετωπίσει στην Ελλάδα, και αυτό προέρχεται από τις άσχημες διαπραγματεύσεις τις οποίες έκανε με την κοινότητα η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, η μείωση της ποσόστοσης παράλληλα με τη συμφωνία της ΓΑΤ δημιούργησαν ένα πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα, το οποίο εμφανίζεται σήμερα και το οποίο πιστεύω να το αναθεωρήσουμε κάπως με την ελληνική προεδρία, με κάποιες δυναμικές παρεμβάσεις στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ενότητα, προκειμένου να μην έχουμε τα ίδια αποτελέσματα τα σημερινά. Βέβαια, αυτά τα γενικότερα φαινόμενα του κλεισίματος του δρόμου κτλ., το οποίο προέρχονται από τις χαμηλές τιμές τις οποίες δίνουν το καπνεμπόριο, δεν είναι μόνο απόρρια αυτών των καταστάσεων, της άσχημης διαπραγμάτευσης που έκανε η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση, αλλά είναι και αποτέλεσμα κάποιων διεθνών εξελίξεων που συμβαίνουν πάνω στο ζήτημα του καπνού, και συγκεκριμένα υπάρχει μια υπερπαραγωγή καπνού στη Βραζιλία, τα οποία έχει διοχετεύσει στην αγορά η Βραζιλία, με συνέπεια την πτώση των τιμών. Μάλιστα. Υπάρχει μια απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία λήφθη πρόσφατα, η οποία μιλάει για υπερπροστασία του καπνού της Αμερικής σε ένα ποσοστό μάλιστα αρκετά σημαντικό, 75%, δηλαδή προστατεύει κύριας με τα αμερικάνικα τα καπνά. Και αυτό σε βάρος των δικών μας καπνών. Σαφώς είναι εις βάρος των δικών μας, και μάλιστα είναι μάλιστα αντίθετη αυτή η απόφαση με τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθηκαν στην ΓΑΤ. Μάλιστα.
και μάλιστα υποχρέωσαν τις αμερικάνικες βιομηχανίες να χρησιμοποιούν κατά αποκλειστικότητα τουλάχιστον σε ένα ποσοστό αρκετά ψηλό, 75 με 80% αν δεν κάνω λάθος, είναι αμερικάνικα καπνά. Συν το γεγονός της υποτίμησης την πρόσφατη της τουρκικής λίρας κατά 15%, που αυτό εδώ πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη αντανάκλαση στα ελληνικά καπνά, γιατί είναι μια χώρα ανταγωνιστική με τα ελληνικά καπνά. Λοιπόν, η υποτίμηση αυτή εδώ πέρα έφερε και τις τιμές των ελληνικών καπνών σε μια ανταγωνιστική θέση. Λοιπόν, όλα αυτά, συν τη λάθος διαπραγμάτευση, κάνουν ώστε το καπνιμπόριο να δίνει πάρα πολύ χαμηλές τιμές στα καπνά, με αποτέλεσμα όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τις οποίες βέβαια εγώ αντιλαμβάνομαι με την έννοια ότι όταν ο ίδιος ο έμπορας δεν δίνει ούτε την τιμή της ενίσχυσης την οποία παίρνει, καταλαβαίνετε ότι πλέον, ας πούμε, όλα αυτά εδώ πέρα αντανακλάει εις βάρος του παραγωγού και του καπνικού γενικότερα. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και κάποιο άλλο πρόβλημα όσον αφορά την απαγόρευση από τις δεσμεύσεις που έχει, στις οποίες έχει υποχρεωθεί η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα, στο να μην δίνονται επιδοτήσεις, κρατικές επιδοτήσεις στα καπνά. Αυτός είναι κοινοτικός κανονισμός. Είναι κοινοτικός κανονισμός, ο οποίος δεν υπάρχει μόνο στα καπνά, υπάρχει γενικότερα σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, ότι δεν μπορείς να κάνεις παρέμβαση και να δώσεις τιμές ελληνικές, τιμές, ας πούμε, του εκάστου κράτους. Είναι κοινοτική οδηγία, την οποία δεν μπορείς να μην δεν εφαρμόσεις, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, πλέον τα ευρωπαϊκά δικαστήρια στα οποία μπορούν να παρέμβουν και να δώσουν μια διαφορετική λύση. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στην οποία κατ' εξαίρεση μπορεί να δώσουν, αλλά είναι όταν υπάρχουν ορισμένες θεομηνίες, όταν υπάρχουν ορισμένες σοβαρές καταστροφές, mm-hmm. στην οποία τότε επεμβαίνει το κράτος και μπορεί να δώσει προς ενίσχυση των παραγωγών κάποιες τιμές, οι οποίες θα παρέμουν δηλαδή το κράτος το ίδιο, προκειμένου να στηρίξει το εισόδημα του αγρότη. Και ερχόμαστε τώρα στο καπνικό ζήτημα σε σχέση με τον ομόρο δόπης, που ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα και σοβαρότερα ίσως προβλήματα. Έχουμε κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό? Το ζήτημα του καπνού στη Ροδόπη είναι κάπως διαφορετικό. Τουλάχιστον αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς σαν ένωση και κατ' επέκταση όλη η παραγωγή. Όχι βέβαια ότι οι τιμές είναι υψηλές στον ομό Ροδόπης, απλά το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ και μήνες και το οποίο δεν έχει δοθεί λύση ακόμη, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω να έχει δοθεί λύση παρά τις διαβεβαιώσεις πολλών, είναι ότι τα συμβόλαια τα οποία εμείς έχουμε κάνει σαν ένωση με τους παραγωγούς δεν είναι κατοχυρωμένα από τον οργανισμό καπνού. Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με κάποιες λάθος παρεμβάσεις, με κάποιες λάθος αποφάσεις, οποίες πήραμε εμείς σαν διοίκηση. Να μην βγάζω έξω τον εαυτό μου. Η ευθύνη πέφτει δηλαδή στη διοίκηση της ένωσης, έτσι δεν είναι? Ναι, θέλω να πιστεύω, ναι. Και ακόμα ειδικότερα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ασχολούνται ακόμα ειδικότερα με το καπνό, οι οποίοι μας διαβεβαίωναν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και ότι θα πάνε όλα καλά. Και δεν υπάρχει κανένα φως σε αυτή την ιστορία μέχρι στιγμής? Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κανένα φως. Ελπίζω να δοθεί γρήγορα, γιατί τουλάχιστον υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις και του Υπουργού Γεωργίας ότι και ασχολήθηκε και θα ασχοληθεί με το πρόβλημα. Γιατί πραγματικά το να μην δοθεί λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα θα επισύρει να μην γίνω μάντης κακών πολλά δεινά. Το απευχόμαστε. Όλοι, μένουμε εκεί. Όλοι. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.